Καλησπέρα και από μένα. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτό το τρίωρο και... αλλά πάμε τώρα να δούμε λίγο την καρδιά του συστήματος. Δηλαδή αυτό που όντως έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για να υποστηρίξει όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει σήμερα. Καταρχήν, ο κύκλος ζωής του εξοπλισμού. Ο κύκλος ζωής του εξοπλισμού ξεκινάει από την ημερομηνία της εγκατάστασής του, ο χρόνος στο οποίο λειτουργεί και σε ποια επίπεδα, πού βρισκόμαστε σήμερα μετά από την πρώτη μέρα που μπήκε σε λειτουργία ο εξοπλισμός, ποιες είναι οι καλύτερες εναλλακτικές που έχω για να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις στο μέλλον και τι μπορούμε να κάνουμε στον εξοπλισμό μας για να μπορούμε να το βελτιώσουμε και να είναι αναβαθμισμένο στις σημερινές ανάγκες. Μετά από κάποια έρευνα, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με μια ασφαλιστική εταιρεία για το λόγο που χρειάζεται συντήρηση και ποιες είναι οι κύριες αιτίες βλάβης σε κάποια εγκατάσταση, βλέπουμε ότι το 77% των βλαβών μπορεί να αποφευθεί εάν έχουμε προβλέψει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες ό,τι αφορά τη συντήρηση του εξοπλισμού. Εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα από κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν μη σωστά συντηρημένες με δυστυχώς ακραίες καταστάσεις, βλέπουμε, και επιπτώσεις στον εξοπλισμό. Και το ίδιο φαινόμενο μπορεί να συμβεί και σε μια απλή ασφάλεια, το οποίο είναι κάτι κοινό, αλλά μπορεί να μας δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στις εγκαταστάσεις μας. Η παρουσία υγρασίας, η οποία μας δείχνει και επηρεάζει πάρα πολύ τον εξοπλισμό και το οποίο δεν είναι εμφανή και δεν ανοιχνεύεται εύκολα χωρίς μια εξειδικευμένη, χωρίς ένα εξειδικευμένο έλεγχο. Και πάμε τώρα στις ανάγκες μας. Οι ανάγκες μας είναι να εξασφαλίσουμε το μέγιστο, την αξιοπιστία του εξοπλισμού μας και να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε στο κύκλο ζωής που προαναφέραμε του εξοπλισμού. Σε ποιο στάδιο του κύκλου βρίσκεται δηλαδή ο εξοπλισμός μας. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Με την αύξηση της συνολικής απόδοσης της εγκατάστασης, φυσικά τη διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση, τη μείωση του χρόνου, εκτός λειτουργίας και την αύξηση της προστασίας των εργαζομένων φυσικά. Προληπτική συντήρηση. Ο σκοπός είναι πάντα να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, να γίνεται τακτικός ο έλεγχος του εξοπλισμού, τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και πάντα να υπάρχει έστω το μίνιμουμ της διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να έχουμε μια πραγματική εικόνα της κατάστασης του εξοπλισμού, δεν αρκεί μόνο μια απλή συντήρηση, ένας καθαρισμός και ένας οπτικός έλεγχος. Για να κάνουμε μια διάγνωση στον εξοπλισμό, υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το αυτοκίνητο είναι ένα παράδειγμα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας και στη δουλειά την οποία κάνουμε. Δεν το πλένουμε μόνο το αυτοκίνητο. Το πλήσιμο είναι μια εξωτερική εμφάνιση. Ναι, είναι ένας τρόπος συντήρησης, είναι καθαρό, είναι γυαλισμένο, είναι ωραίο, αλλά χρειάζεται και αυτό να έχει κάποια εις βάθος εξειδικευμένο έλεγχο και συντήρηση. Θα σας φέρω τώρα κάποια παραδείγματα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τον κάθε χρήστη. Η διαγνωστική συντήρηση γίνεται σε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση, ξεκινώντας από τη μέση τάση,
φτάνοντας στις διακόψεις της χαμηλής, στις ασφάλειες, στους μετασχηματιστές ελαίου υξηρού τύπου και στους διακόπτες της χαμηλής τάσης. Για να έχουμε μια συνολική εικόνα όλης της γραμμής και της παροχής που τροφοδοτεί το κτίριό μας. Ξεκινώντας από το Project Breaker, είναι μια υπηρεσία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα είτε κατά τη διάρκεια της συντήρησης και ειδικότερα στις ανάγκες και στις περιπτώσεις που βιώνουμε σήμερα που είναι εκτός ο εξοπλισμός για αρκετό χρονικό διάστημα, να κάνουμε μια διάγνωση συγκρίνοντάς το με το test report του εξοπλισμού από την ημέρα που έφυγε από το εργοστάσιο του. Δηλαδή, κάνοντας μια δοκιμή σήμερα στον εξοπλισμό για ταχύτητες ανοιγοκλεισίματος, μοτέρ, βοηθητικών επαφών, μονώσεις, ένας πλήρες διαχρηστικός έλεγχος σε διακόπτες μέσης και χαμηλής τάσης, συγκρίνοντάς το με το test report όπως έφυγε το εργοστάσιο, έχουμε μια απεικόνιση όχι μόνο στον κύκλο της ζωής του κάθε εξοπλισμού, αλλά και στην καμπύλη της ζωής του εξοπλισμού, σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Μετά, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε έλεγχο στις μονάδες προστασίας των διακοπτών της μέσης και χαμηλής τάσης. Δηλαδή, αν έρθει ένα σφάλμα, αν πραγματικά ο εξοπλισμός μας θα ακούσει και θα ανοίξει και θα προστατέψει την εγκατάστασή μας και τα φορτία μας. Κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι απλό και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χρήστη είναι η ασφάλεια, το οποίο υπάρχει τρόπος και υπάρχουν δεδομένα τα οποία με μια δοκιμή διασφαλίζουμε και αποτυπώνουμε την πραγματική κατάσταση της ασφάλειας αλλά και του νήματος το οποίο περιέχεται μέσα στην ασφάλεια της μέσης τάσης, ώστε να έχουμε μια πραγματική συνολική εικόνα της ασφάλειας. Και επειδή βρισκόμαστε και μιλάμε για επανεκκίνηση των κτηρίων, θεωρητικά θα έχει αυξηθεί και η υγρασία μέσα στο περιβάλλον. Υπάρχει η υπηρεσία που λέει, μια υπηρεσία πρόντια κορώνα, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε να ανιχνεύσουμε το τυχόν φαινόμενο ερπισμού απάνω στον εξοπλισμό πριν αυτό εξελιχθεί, όπως είδαμε στην προηγούμενη εικόνα, και επηρεάζει αρνητικά τον εξοπλισμό μας. Δηλαδή, δημιουργήσει φθορές απάνω στα σημεία μόνωσης του εξοπλισμού. Υπάρχει το επόμενο εξοπλισμό, στο οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν διαγνωστικοί έλεγχοι, είναι στους μετασχηματιστές ελαίου, την οποία μέχρι πρότινος, όταν κάνουμε συντήρηση και ελέγχους στους μετασχηματιστές, εκτός από τους στάδρα καθαρισμούς, κοιτάγαμε και το alarm και το trip των μετασχηματιστών, γεφυρώνοντας τα σφάλματα στο μπούχολ του μετασχηματιστή. Και στην ουσία, τι κάναμε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, κοιτάγαμε την καλωδίωση. Εάν η επαφή το οποίο γεφυρώνουμε πηγαίνει και δίνει τη σωστή εντολή είτε στο alarm είτε στο trip του διακόπτη της μέσης τάσης. Με την υπηρεσία Project Transfer Relay κάνουμε προσομοίωση των σφαλμάτων του κάθε ρελέ πίεσης, στάθμης και θερμοκρασίας, προκειμένου να έχουμε μια πραγματική αξιολόγηση και εικόνα του οργάνου προστασίας του μετασχηματιστή και όχι της καλωδίωσης, την οποία μέχρι πρότινος κάνουμε στις συντηρήσεις. Όπως προανέφερε και ο συνάδελφός μου, όλα εξελίσσονται και πρέπει να έχουμε μια συνεχόμενη
η εικόνα της εγκατάστασής μας, ειδικά για το εξοπλισμό της μέσης και της χαμηλής τάσης, οι οποίοι βρίσκονται στα υπόγεια και δεν έχουμε συνεχόμενη επαφή, έστω και οπτική, με την κατάσταση του εξοπλισμού. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο πλέον σήμερα να υλοποιούνται και μελέτες στάθμης βραχυκλωμάτων, σύμφωνα με κάποια πρότυπα, και των προστασιών, για να έχουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης και του δικτύου και του εξοπλισμού, με μελέτη ανάλυσης του κινδύνου Arc Flash, πολύ σημαντικό για τους χρήστες, για το χειριστή, να ξέρουν σε κάθε υποσταθμό τι μέσα προστασίας πρέπει να φοράει για να μπαίνει μέσα, τι βαθμό επικινδυνότητας έχει ο κάθε χώρος, γιατί ο κάθε χώρος, είτε στη μέση, είτε στο μετασχηματιστή, είτε στη χαμηλή τάση, δεν είναι ο ίδιος. Και έχοντας μια μελέτη ανάλυσης του κινδύνου Arc Flash, δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να γνωρίζει τι μέγεθος φάρματος ή βραχυκύκλωματος αναμένεται στο συγκεκριμένο πεδίο μέσης ή χαμηλής τάσης, και αντίστοιχα να προστατευτεί και ο χρήστης μπαίνοντας μέσα στον υποσταθμό να κάνει ένα χειρισμό τι πρέπει να έχει εξοπλιστεί για να μπει μέσα να εργαστεί στο συγκεκριμένο χώρο. Μετά προχωράμε σε μια άλλη υπηρεσία, το οποίο είναι πλέον και αυτή απαραίτητη και συνδυάζεται με όλα τα reporting και τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε καθημερινά, είναι το Asset Connect και το Thermal Monitoring, το οποίο μας δίνει με sensors την πραγματική εικόνα και real time της θερμοκρασίας της κάθε φάσης σε κάθε περιοχή του εξοπλισμού μας μέσης χαμηλής τάσης και μετασχηματιστών. Το Asset Advisor, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μας στείλει report και να προβλέπει καταστάσεις και να μας βγάζει alarm και να μας δίνει alarm πριν εξελιχθεί κάποιο φαινόμενο, ώστε να πηγαίνουμε προληπτικά να βλέπουμε την κατάσταση του εξοπλισμού πριν αυτό εξελιχθεί. Το Facility Expert της μέσης τάσης, το οποίο πάλι είναι ένα software το οποίο μας δίνει δεδομένα και report αναλυτικά στο κάθε χρήστη ανάλογα με την ανάγκη του, εβδομαδιαία, μηνιαία, ανατρίμηνο, το καθορίζουμε πάντα μαζί με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Και το Facility Expert Digital Logbook, το οποίο περνώντας και έχοντας μια εγκατεστημένη βάση, για να έχετε μια συνολική εικόνα και να μην ψάχνουμε σχέδια ποιος πέρασε τελευταία φορά μέσα από τον υποσταθμό, πότε έγινε συντήρηση, πού είναι το report της συντήρησης και όλα αυτά τα έγγραφα που πολύ καλά γνωρίζετε σε παλιά κτίρια είναι δυσέβρετα. Με το Facility Expert Digital Logbook έχουμε τη δυνατότητα, δημιουργώντας ένα συγκεκριμένο barcode, να είναι κολλημένο μπροστά στον πίνακα και ο κάθε χρήστης το οποίο έχει δικαιώματα να παίρνει όλη την πληροφορία αυτή, την οποία ανεβαίνουν όλα στο cloud, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, και παράλληλα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να δει ποιος έχει κάνει συντήρηση, που είναι τα manual και τα σχέδια, αλλά έχει τη δυνατότητα επιτόπου, ή αν δει κάποιο σφάλμα ή παρατηρήσει κάτι, να στείλει εκείνη τη στιγμή από το application εντολή σε κάποιον ότι είμαι στον υποσταθμό, έχω παρατηρήσει αυτό το πρόβλημα, πρέπει κάποιος να έρθει να δει τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Προχωρώντας στις υπηρεσίες αξιολόγησης των ηλεκτρικών δικτύων διανομής, είναι το επίπεδο και συχνότητα της συντήρησης το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, το κύκλο ζωής και της λειτουργίας του εξοπλισμού, τη διαθεσιμότητα και τις λύσεις αναβάθμισης που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε χρήστης. Για παράδειγμα, να γνωρίζει ότι ο εξοπλισμός του πλέον δεν παράγεται, και ποιες είναι οι λύσεις σε περίπτωση σφάλματος
υπάρχουν διαθέσιμες προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τι θα κοστίσει αυτό και τι χρονοπάδοση θα έχει. Έχει τεράστια προστιθέμενη αξία, ακολουθώντας τους διαγνωστικούς ελέγχους και όλες τις διαδικασίες, δίνοντας ένα αναλυτικό report, όχι μιας απλής συντήρησης, αλλά με διάγνωση και αναλυτική αναφορά ότι αυτός ο εξοπλισμός έχει καταργηθεί, ο χρόνος παράδοσης ενός καινούριου έχει 6, 7, 10 εβδομάδες και έχει ένα κόστος σήμερα χ, δίνει προστιθέμενη αξία στην ομάδα συντήρησης και στην τεχνική διεύθυνση να παρουσιάσει στους decision makers ότι κύριοι, ο εξοπλισμός μας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και σε περίπτωση βλάβης υπάρχουν ανταλλακτικά, ναι. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, όχι. Τι σημαίνει αυτό για μας, τόσος χρόνος εκτός, γιατί ο χρόνος παράδοσης είναι 4-6 με 10 εβδομάδες και το κόστος είναι χ ποσό. Άρα υπάρχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης που βρίσκεται ο εξοπλισμός και των χρημάτων που πρέπει να επενδυθούν για να μην υπάρχει downtime και ο εξοπλισμός για πολύ χρόνο εκτός και φυσικά εκπλήξεις ότι γιατί έχει τόσο μεγάλο χρόνο παράδοσης, γιατί δεν το γνωρίζαμε, γιατί κανείς δεν μας είχε ενημερώσει. Μία υπηρεσία η οποία έχει προστιθέμενη αξία και ενδυναμώνει πάρα πολύ τους χρήστες πλέον που βρίσκονται σε κάθε εγκατάσταση, είναι το Remote Expertise. Το Remote Expertise μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση στο χρήστη, βοήθεια, τεχνογνωσία. Υπάρχει ταχύτερη κατανόηση του θέματος. Δεν υπάρχουν παρεμηνίες, νόμιζα ότι μου είπες, άκουσα αυτό, κατάλαβα εκείνο. Γιατί είναι υπηρεσία το οποίο παρέχεται με οπτοακουστικά μέσα και έχουμε μια πραγματική εικόνα της κατάστασης που είναι μπροστά ο άνθρωπος στον εξοπλισμό, ο κάθε χρήστης, και εύκολα μπορούμε να το καθοδηγήσουμε με ασφάλεια το αν πρέπει να κάνει κάποιους χειρισμούς ή όχι, ή αν μπορεί να επιληθεί το θέμα άμεσα έστω και από την κλίση που κάνουμε, είτε όχι. Ασφαλή πρώτη επισκευή, ο προεδρόμενη λύση όπως προανέφερα, μείωση του χρόνου απόκρισης, πολύ σημαντικό. Έχω αυτό το πρόβλημα, όπως συνηθίζουμε, φέρω να έρθει ένας τεχνικός, περνάει ένα χρονικό διάστημα, να ετοιμαστεί μια προσφορά, να κατέβει ο τεχνικός, να δει το πρόβλημα, να γυρίσει πίσω, να στείλει δεύτερη προσφορά με τα ανταλλακτικά, με το κόστος. Αποφεύγουμε όλο αυτό το χρόνο και υπάρχει τις περισσότερες φορές η δυνατότητα να προβλέψουμε τι θα χρειαστεί και ίσως να λυθεί και το πρόβλημα είτε με την κλίση είτε με μια επίσκεψη και μόνο. Και φυσικά παρέχεται μάλλον η δυνατότητα να νιώθει και ο χρήστης ασφάλεια, γιατί γνωρίζει ότι κάποιος από την απέναντι γραμμή που μιλάει μαζί του έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να τον υποστηρίξει σε όποια βλάβη προκύψει. Ένα παράδειγμα θέλω να παρουσιάσω και κλείνω εδώ. Είναι με τα ελληνικά πετρέλαια, οι οποίοι η τεχνική διεύθυνση είχε αναφέρει πριν το general shutdown που έχουν κάθε 4-5 χρόνια τους προβληματισμούς τους, τις σκέψεις τους, το τι θέλουν να κάνουν, τι φαντάζονται ότι θα χρειαστούν, ώστε να μην βρεθούν προεκπλήξεων και με την ανάγκη ζήτησης από την τεχνική διεύθυνση προς την γενική διεύθυνση, μεγάλα budget, το οποίο όπως αναφέρθηκε και ακούστηκε και σήμερα, στη συντήρηση είναι πάντα τα λιγότερα χρήματα τα οποία βγαίνουν σε οποιοδήποτε έργο συντήρησης. Σε μια μεγάλη εγκαταστημένη βάση στον Ασπρόπυργο, με μεγάλους διακόπτες στη μέση τάση, με πάρα πολλές αντλίες, όπως καταλαβαίνετε, 2.500 αντλίες
περίπου μέσα στο δηληστήριο. Συζητήθηκαν ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους, ποιοι είναι οι ανάγκες τους και ποιες είναι οι συνέπειες για να έχουν και ένα μοχλό πίεσης ως προς τη διοίκηση. Πραγματοποιήθηκαν, έγινε audit, έγινε καταγραφή της συνολικής εγκατεστημένης βάσης, υλοποίησαν συναντήσεις και ποια διαγνωστικά έχουν πραγματική αξία για εκείνους για να μπορέσουν να μπατζετάρουν και τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν στο general shutdown. Ποιες λύσεις έχουν σε εξοπλισμό το οποίο έχει καταργηθεί που μπορούν να υλοποιηθούν με λύσεις οι οποίες δεν θα απαιτηθούν μεγάλο χρόνο διακοπής στον εξοπλισμό τους, όπως είναι κάποιες λύσεις ecofit ή retrofit, όπως είναι πιο κοινές γνωστές. Παράδοση του εξοπλισμού και των τακτικών πριν το shutdown. Και φυσικά, ένα πολύ βασικό και κύριο σημείο σε μια συντήρηση και στα budget είναι ο προϋπολογισμός. Άρα, μέσα στην τετραετία, καταφέρανε να κάνουν τμηματικά όλους τους ελέγχους και τα audit και να έχουν μια εικόνα ποιος εξοπλισμός είναι σε παραγωγή, ποιος όχι, ποια έχουν καταργηθεί, να πάρουν budget τιμές, να προχωρήσουν σιγά-σιγά σε ζητήσεις, να παραγγείλουν σιγά-σιγά ο εξοπλισμός για το general shutdown και όταν ήρθε η ώρα του meeting με τη Γενική Διεύθυνση και ποιο ήταν το budget το οποίο χρειάζεται η Τεχνική Διεύθυνση για το shutdown, τους είπαν ένα ποσό το οποίο ποτέ δεν φαντάστηκε η Γενική Διοίκηση ότι ζητούνται τόσα λίγα χρήματα σε ένα shutdown. Γιατί είχαν καταφέρει μέσα στην τετραετία να μοιράσουν το κόστος μέσα σε 4 χρόνια με σταδιακή παραγγελία των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Αυτά από την πλευρά μου.